Θήλυψη και οδύνη έχει προκαλέσει είδηση του θάνατου του μόλι 6 μηνών βρέφου που χθε το απόγευμα υπέστη ανακοπή. Το μικροκοριτσάκι που χάθηκε τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή άφησε την τελευταία του πνοή στην εντατική πέδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου χθε το βράδυ. Οι γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό τόσο στο Βενιζέλιο, όπου είχε αρχικά μεταφερθεί, όσο και στο Παχνί κατέβαλαν υπεράθρωπε προσπάθειε να κρατήσουν το 6 μηνών μωράκι στη ζωή. Ωστόσο η καρδούλα του δεν άδειξε και σταμάτησε να χτυπά. Δυστυχώ. Ένα τραγικό περιστατικό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια νεκροψία για να δούμε ακριβώ το αίτιο από την προήλθε. Ε, Δυστυχώ εδώ κατέληξε, παρότι πήγε στη μονάδα ε, εντατική παιδών, διακομίστηκε από το Βενιζέλιο. Γίνανε όλε οι προσπάθειε από το ιατρικό προσωπικό, αλλά δυστυχώ δεν μπορούσε να, ανήψει. Το μωρό μεταφέρθηκε σπεσμένα χθε το απόγευμα από το χωριό του στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου με αστυνοφόρο του ΕΚΑΒ συνοδεία γιατρού στο Βενιζέλιο, όπου οι γιατροί κατάφεραν μετά από πεγνωσμένε προσπάθειε να το επαναφέρουν, καθώ ήταν ανέστητο και χωρί φυγμό. Στη συνέχεια, και ενώ διαφερόνταν ελπίδε για αίσια έκβαση, το μωράκι μεταφέρθηκε στην εντατική πέδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ωστόσο, λίγε ώρε αργότερα, αυτήν την τελευταία του πνοή, την οικογένειά του στην Είχε γίνει ανακοπή, επανήλθε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εδώ στη μονάδα ανταυτική παιδων. Αλλά, ε, όπω σα είπα, δυστυχώ δεν μπόρεσε να επανέλθει. Φω στα αίτια του θανάτου του θα ρίξουν τα αποτελέσματα τη νεκροπριακή νεκροτομή που πρόκειται να διενεργηθεί στη διάρκεια τη ημέρα.